Θα δούμε την εικόνα και από την πλατεία Συντάγματος, γιατί είναι η καθιερωμένη αλλαγή των ευζώνων μας στην πλατεία Συντάγματος, με πλήθος επισκεπτών της πόλης που παρακολουθούν αυτό το φοβερό, το μοναδικό τελετουργικό. Και είναι μαζί μας και ο αντιδήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης. Το θέμα μας είναι καταρχήν τα τουριστικά λεωφορεία. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Τι θα γίνει με αυτά τα τουριστικά λεωφορεία τα οποία έχουν πνίξει την Αθήνα? Σωστά. Έγινε για κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Θα μας τα πει ο αντιδήμαρχος. Να πάρουμε πρώτα μια γεύση από την πλατεία Συντάγματος όμως, έτσι. Εκεί που είναι η Ειρήνη Δράγαση. Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή διαδραματίζεται η επίσημη αλλαγή φρουράς. Κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα βλέπουμε τον ευζωνικό σχηματισμό, βηματισμό. Κάθε κίνηση μετράει με την κυριακάτικη φορεσιά τους. Σιγά σιγά ξεκίνησαν γύρω στις 10.30 υπό τους ήχους της μπάντας του στρατού Ξηράς και τώρα παίρνουν σιγά σιγά τις θέσεις τους. Πλήθος τουριστών είναι εδώ για να παρακολουθήσει αυτή την τελετή. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και με κόσμο που βρίσκεται εδώ. Έχει έρθει από όλα τα μέρη της γης για να παρακολουθήσει αυτή την πρωτόγνωρη πραγματικά κατάσταση. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα. Where are you from? Quebec. It's your first time that you see this. Oh yes. Do you know about the history of Evzones of the presidential guard? Not exactly. But I read just yesterday or a couple of days before. So you came from Quebec just for some days, and now you are watching this. We were in the Cyclades for 2 weeks, and now for 3 days in Athens. How do you feel about this spectacle? Oh, really great. Mm-hmm. You have something similar in your country? In Quebec, we have. Something it's different, but από το Καναδά λοιπόν έχει έρθει εδώ από το Κεμπέκ και έχουν κάτι παρόμοιο. Βλέπουμε εδώ υπάρχουν και πάρα πολλοί παιδιά από την Ασία. Να μιλήσουμε και με κάποιον άλλο. Καλημέρα. Hello. Where are you from? Israel. From Israel. So, it's your first time that you see this Yes, first time in Athens. First time in Athens also. Do you have something like similar to this? This has a great symbolism. What do you mean? How do you feel about this spectacle? It's make respect. Νιώθει σεβασμό. Νιώθει, είναι πολύ ενδιαφέρον. I don't think it's going. Don't worry. Thank you so much. Thank you so much. Εδώ έχουμε. Hello. Good morning. I'm English is poor. Honestly. Σιγκαπούρη. Εδώ ο κύριος δεν μιλάει αγγλικά. Είναι από τη Σιγκαπούρη ωστόσο. It's your first time in Athens. Yes. Δεν μιλάει, είναι από τη Σιγκαπούρη, παιδιά, έχουμε βρει από το Ισραήλ, τη Εντάξει, δεν πειράζει. Από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι από όλα τα μήκη και πλάτη τη Ιφιλίου, έτσι, που έρχονται για να παρακολουθήσουν αυτό το τελετουργικό. Προφανώς πριν θα έχουν πάει και στην Ακρόπολη, στα μουσεία, θα έχουν κάνει και τη βόλτα του στο κέντρο τη πόλη. Και το θέμα είναι ότι για να φτάσουν όλοι αυτοί οι τουρίστες εδώ είναι πολύ ψηλέ. Χρειάζονται τουριστικά λεωφορεία. Και εκεί δημιουργείται ένα θέμα για όλου εμά του κατοίκου. Με κάποιο τρόπο πρέπει να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Ειρήνη, κρατάμε την εικόνα της. Γιώργος Τσελίκας είναι στην Ακρόπολη, εκεί από που προφανώς έχουν ξεκινήσει αυτοί οι άνθρωποι. Σωστά. Και οι οποίοι επίσης έχουν φτάσει με κάποιο τρόπο τώρα εκεί, με τα τουριστικά λεωφορεία για τα οποία γίνεται πολλής λόγος. Λοιπόν, για να δούμε και την εικόνα και το ρεπορτάζ από τον Γιώργο. Λοιπόν, εδώ ο χώρος, ο περιβάλλοντας χώρος, δεν μπορεί να αντέξει πούλμαν, τουριστικά λεωφορεία, ταξί και γιοταχή. Έτσι λοιπόν αφαγγέλλεται κομφούζιο. Πραγματικά υπάρχει ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σκέφτηκε λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων να δώσει ένα χώρο τεκβοντό, που είναι μεγάλος χώρος, και να μπορούν 5 μήνες από 1η έκτου μέχρι και τον Οκτώβριο να μπορούν να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία, να αποθέτουν, να αποβιβάζουν δηλαδή, και μετά να μπορούν διαμέσου τη συγκρού να έρχονται, να αφήνουν τον κόσμο και να ξαναπηγαίνουν. Αυτή η αποσυμφόρηση λοιπόν σκεφτήκα να γίνεται, γιατί δεν χωράει πραγματικά άλλο εδώ. Βέβαια το μίσθωμα εκεί είναι περίπου 2.400. Καλά, και πόσα χωράει εκεί που είσαι εσύ τώρα, συγγνώμη. Πόσα πούλμαν μπορεί να χωρέσει εκεί? Τι, κομφούζιο γίνεται, τι να χωρέσει. Βλέπετε, κάνουν στροφή εδώ, είναι το πλατεάκι, δείξε Νίκο Μπασόγλου. Κάνουν στροφή, παρκάρουν εκεί, άλλα πιο εκεί και γίνεται μετά πραγματικά έφραμα κυκλοφοριακό. Γύρνα Νίκο δείχνει τελείω. Παρκάρουν τώρα εκεί. Αποβιβάζουν, επιβιβάζουν. Ναι. Αλλά άμα μαζευτούν 5-6. Και ένα άλλο πούλμαν τώρα, δείξε. Έρχεται το πούλμαν που έρχεται από το Κουραζερόπλιο. Άμα έρθουν λοιπόν 15 πούλμαν και άλλα 10 από τα τουριστικά και άλλα ταξί και άλλα γιοταχή, πάει.
Καλά, και σήμερα είναι Κυριακή. Πού να το δεις αυτό όταν γίνεται καθημερινές, έτσι, που μετακινείται και ο υπόλοιπος κόσμος για τις δουλειές του. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο στην Ακρόπολη. Έτσι. Το θέμα είναι ότι η ίδια εικόνα έχουμε και έξω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το ίδιο έχουμε και στην Καλλιρόη, το ίδιο έχουμε και έξω από μουσεία. Σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας βλέπουμε ακινητοποιημένα επί ώρες τουριστικά λεωφορεία και προβληματίζει. Τώρα να πάμε και στον Αντιδήμαρχο της Αθήνας, να μας πει. Γιατί το θέμα αυτό απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστά. Δεν ξέρω αν πήρατε απόφαση, βέβαια. Εσείς θα μας πείτε. Και ποια είναι η λύση. Ναι, καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα. Απόφαση επί της ουσίας και επί της αρχής πάρθηκε. Εκείνο που απομένει είναι κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά τον καθορισμό των στάσεων, δηλαδή εκεί που θα αποβιβάζουν τον κόσμο τα λεωφορεία. Πείτε μας καταρχήν για το πού θα παρκάρουν και μετά συζητάμε και για το πού θα τους αποβιβάζουν. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η απόφαση που υπήρχε από παλιά, από την προηγούμενη διοίκηση, ήταν να έχουν καθοριστεί 11 σημεία στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων. Αυτό ήταν σίγουρα ένα λάθος αυτό που είδαμε και κρίναμε, με την έννοια ότι οι λίγες θέσεις μέσα στην Αθήνα δημιουργούσαν σοβαρό πρόβλημα, με αποτέλεσμα τα λεωφορεία να είναι σε μια συνεχή κίνηση μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Πήραμε λοιπόν την απόφαση και να βρούμε ένα χώρο που να χωρέσουν πολλά τουριστικά λεωφορεία. Σε αυτό να ευχαριστήσουμε και την ΕΤΑΔ για την στήριξή της. Βρήκαμε ένα χώρο ελεύθερο κάτω στο πάρκινγκ της αεροπορίας, όπως το λένε, στην πλατεία νερού, στο ΤΑΕΚ Βοντό. Και εκεί θα πηγαίνει ο βασικός κορμός, ουσιαστικός ο μεγάλος κορμός των λεωφορείων για να σταθμεύει. Εκεί πόσα παίρνει, πόσα λεωφορεία χωράει. Εκεί παίρνει περίπου γύρω στα 80 λεωφορεία πλάς. Άρα εσείς τώρα, συγγνώμη, μας λέτε ότι πάνε, σταθμεύουν στο ΤΕΚ Βοντό, ανεβάζουν τους τουρίστες στο κέντρο, τους αφήνουν, επιστρέφουν στο ΤΕΚ Βοντό και γυρνάνε μετά από 4-5 ώρες και τους παίρνουν και αποχωρούν. 4-5 ώρες, για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχουν. Που λέει ο λόγος, εν πάση περιπτώσει. Στο 2 ώρο περίπου. Ναι, στο 2 ώρο. Ναι. Περίπου στο 2 ώρο είναι. Δηλαδή έρχονται, μάλλον σχηματικά έρχονται, αφήνουν τους τουρίστες, δεν ανεβαίνουν στην Ακρόπολη. Αυτό το οποίο είδατε δεν πρόκειται να υπάρξει. Εκεί στην Ακρόπολη δεν ανεβαίνει κανένας, θα σταματάνε πολύ πιο κάτω. Θα αφήνουν τους τουρίστες οι οποίοι θα επισκέπτουν την Ακρόπολη όπου αλλού εκεί είναι, υπάρχει το, ξέρω εγώ, το μουσείο της Ακρόπολης, όπου υπάρχει. Πηγαίνουν κάτω, χρησιμοποιούμε τη Συγκρού. Και αυτό ήταν η δεύτερη λογική. Ένα δρόμο χωρίς φανάρια, ελεύθερο, που μπορούν με ταχύτητα και χωρίς να υπάρχει κυκλοφοριακό βάρος. Πηγαίνουν κάτω στο πάρκινγκ της αεροπορίας, όπως λένε. Σταθμεύουν και μετά επιστρέφουν όταν πρέπει για να τους πάρουν. Αλλού χώρος, υπάρχει άλλος χώρος που έχετε προβλέψει για να παρκάρουνε? Ναι, βεβαίως, γιατί για τα ολικό ώρα. Θα υπάρχουν άλλες δύο θέσεις. Η μία θα είναι στη Δηληγιάννη, εκεί περίπου που είναι η τροχέα από το σταθμό Λαρίσης μέχρι το παρκάκι πριν από την τροχέα. Εκεί χωράει περίπου γύρω στα 15 με 20 λεωφορεία το πολύ. Και ένας δεύτερος χώρος θα είναι στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυτά θα είναι πάλι για τα πιο λίγο ώρα. Δηλαδή, αν για κάπου πηγαίνουν, παραδείγματος χάρη, να τους αφήσουν για μία ώρα το πολύ, τους αφήνουν, πηγαίνουν σε αυτές τις δύο θέσεις και επιστρέφουν πάλι να τους πάρουν και να φύγουν. Αυτοί που πηγαίνουν στο Καλλιμάρμαρο, Καλλιμάρμαρο. Δεν υπάρχει Καλλιμάρμαρο, δεν υπάρχει τίποτα. Καμία στάθμευση. Δεν θα βλέπουμε τουριστικά λεωφορεία μπροστά στο Καλλιμάρμαρο. Κοιτάξτε, αυτό το υπέροχο που είδαμε προηγουμένως με τους Εύζωνες, δεν υπάρχει περίπτωση εκεί μπροστά να σταματάει, παραδείγματος χάρη, λεωφορείο για να πλακωθεί ή να τραβάνε φωτογραφίες. Ούτε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μένει να το δούμε αυτό. Από πότε θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτό το νέο σύστημα, Αντιδήμαρχε? Κοιτάξτε, αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε κάποιες λίγες εργασίες που χρειάζονται κάτω στο ΤΑΕΚ Βοντό, όπως είναι ο καθαρισμός λίγο του χώρου, γραμμογράφηση, κάποια σημεία που δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε κάποιους δρόμους το παρκάρισμα. Ευελπιστούμε ότι μέσα στη βδομάδα αυτή θα λειτουργήσει. Εδώ, επιτρέψτε μου, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, το έχω κάνει και σε άλλες εκπομπές, τον Δήμαρχο του Παλαιού Φαλιρού, τον κύριο Φωστηρόπουλο, για την εξαιρετική βοήθεια η οποία μας πρόσφερε. Φτάσαμε μάλιστα να σας πω σε ένα σημείο, ο ίδιος ο κύριος Φωστηρόπουλος και εγώ, να κάνουμε με τις μηχανές αυτοψία γύρω-γύρω από το χώρο, για να δούμε πού πρέπει να μην σταθμεύουν για τη διευκόλυνση της κίνησης. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Γεωργιάδη, ας μείνουμε σε αυτά και ας περιμένουμε στην πράξη πια πώς θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις που έχετε πάρει και να επανέλθουμε.
σίγουρα είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, όλα κρίνονται στην πράξη. Βέβαια, και βέβαια. Εδώ μόνο μια κουβέντα πάρα πολύ σύντομα. Αυτή είναι μια σκέψη ενταγμένη σε μια προοπτική για την οριστική λύση του ζητήματος, γιατί ξέρετε, θα είναι λάθος να συνεχίζουμε συνεχώς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τα λεωφορεία κάθε χρόνο, κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Εδώ θα είμαστε, θα το παρακολουθούμε και θα σας αξιολογήσουμε κιόλας, να ξέρετε. Αυστηρά, αλλά δίκαια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στους συναδέλφους.